την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία που ακολούθησε την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Ανέλαβε ενώπιον λαού και Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους υπουργούς του να πράξουν το ίδιο. Θέλω να αναλάβω ακέραια ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και ενώπιον του ελληνικού λαού, την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και σας καλώ να την αναλάβετε και εσείς. Εμείς δεν θα επιχειρήσουμε ποτέ να αποδράσουμε από τις ευθύνες μας. Όπως δεν το κάναμε όταν αναλάβαμε τη χώρα χρεοκοπημένη και φορτωθήκαμε εθελοντικά τα λάθη και τις παραλήψεις δεκαετιών. Έτσι δεν θα το κάνουμε και τώρα. Δεν είμαστε εδώ για να διαιωνίζουμε την όποια εξουσία μας έδωσε ο λαός. Χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως τη δυσκολότερη της θητείας αυτής της κυβέρνησης και δηλώνοντας συντετριμένος, ο Πρωθυπουργός προχώρησε και σε αυτοκριτική, κάνοντας λόγο για πιθανή υπερβολή στις δικαιολογίες που διατυπώθηκαν. Με διακατέχουν ανάμεικτα συναισθήματα τούτη την ώρα, όπως φαντάζομαι και σε όλους σας. Πόνος, συντριβή για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν απροσδόκητα και άδικα, αλλά και αγωνία. Αγωνία αν πράξαμε σωστά, αν πράξαμε σωστά σε όσα έπρεπε να πράξουμε, αν αντιδράσαμε σωστά τις κρίσιμες ώρες, αν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω, αν μπορούσαμε να σώσουμε έστω και μια ψυχή παραπάνω από όσες έφυγαν άδικα. Όπως επίσης δεν θέλω να κρύψω ότι δεν αποφεύγω και τη σκέψη ή το φόβο μήπως από κάποιο ένστικτο αυτοσυντήρησης διαπράττουμε και εμείς το ίδιο λάθος που πολλές φορές έχουμε δει να διαπράττουν άλλοι στο παρελθόν. Να υπερβάλλουμε σε δικαιολογίες για να μειώσουμε τις ευθύνες. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο καρατομήσεων τόσο πολιτικών προσώπων όσο και της ηγεσίας των σωμάτων ασφαλείας, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, το παρέπεμψε ωστόσο σε δεύτερο χρόνο, όταν κάθε κίνδυνος θα έχει εξαλειφθεί. Δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Οι αποκεφαλισμοί την ώρα της μάχης, που είχαν γίνει κανόνας σε προηγούμενες τραγωδίες, δεν αποτελούν πράξη πολιτικής γενναιότητας, αλλά πολιτικής δειλίας. Ας μην πυροβολούν λοιπόν οι διάφοροι κριτές και πολέμαρχοι του καναπέ εκείνους που με κίνδυνο τη ζωή τους στα μέτωπα της φωτιάς έδωσαν τη μάχη και έσωσαν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ας πυροβολούν εμάς, εν πάση περιπτώσει, όχι εκείνους. Εδώ είμαστε και δεν έχουμε σκοπό να αποδράσουμε. Αφού η μάχη αυτή τελειώσει, αφού και η τελευταία εστία κινδύνου εκλείψει, τότε θα υπάρξει η ψύχρεμη αποτίμηση και πιθανή απόδοση ευθυνών. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε καθαρά ότι οι ενδείξεις που έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της δείχνουν στην κατεύθυνση του εμπρισμού. Οι ενδείξεις που έχουμε και που ερευνούν ήδη οι αρμόδιες αρχές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τις φωνικές πυρκαγιές είχαμε εμπρισμούς. Δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται από πίσω, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος τους και δεν πρόκειται να μπούμε σε ένα κυνήγι μαγισσών. Αν στόχος των δραστών είναι να πλήξουν την κοινωνική συνοχή, να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, τότε ίσως προσπαθήσουν ξανά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν όλο το καλοκαίρι σε εγρήγορση και ετοιμότητα.